Θα φύγω Γερμανία μόνιμα 19 Δεκεμβρίου, γιατί ο σύντροφός μου είναι Γερμανός. Για να πούμε μια μεγάλη αλήθεια, τα καλά αγόρια είναι βαρετά. Η Ειρήνη Χιρδάρη μεταναστεύει για να είναι δίπλα στον πρώτο της έρωτα. Μετά από πολλά χρόνια η ζωή τους έδωσε ακόμη μία ευκαιρία. Ο σύντροφός μου τον ξέρω από 15 χρονών, έτσι. Τα πρωτοέφτιαξα μαζί του στα 15, είναι ο πρώτος μου έρωτας. Ήταν το μεγαλύτερο μου πάθος, έτσι, που χωρίσαμε. Δεν ξανά είχα τόσο μεγάλο πάθος στη ζωή μου. Η δουλειά της στην Ελλάδα δεν έχει μέλλον προς το παρόν. Στη Γερμανία το έδαφος είναι πιο γόνιμο, όπως λέει. Μου πήρε τόσα χρόνια να αποδείξω το επάγγελμά μου. Όταν οι άλλες έκαναν εκπομπές, απίστευτες. Να σκεφτείτε ότι η γερμανική τηλεόραση έχει transsexual sex editor, έτσι. Μου είχε πει κάτι πολύ σοφό ο Alan Pease. Ένας άντρας, όταν θέλει να δώσει σεξουαλικά μηνύματα πιο επιθετικά, ότι είναι για one night stand αυτή η γυναίκα, βάζει συνήθως τα χέρια εδώ στη ζώνη και σχηματίζει ένα τρίγωνο. Το άντρας, το τρίγωνο της Βερμούδας. Και αυτό ενστικτοδός, η γυναίκα το παίρνει το σεξουαλικό μήνυμα. Τρίγωνο πανοράματος είναι. Οι Γερμανοί τόσο απέναντί της όσο και στους υπόλοιπους Έλληνες είναι φιλικοί. Αφού του υπογράψαμε τα νέα μέτρα, το όλο κλίμα απέναντι στους Έλληνες έχει αλλάξει εδώ. Δηλαδή η γερμανική τηλεόραση λέει μόνο θετικά. Θετικά και εκείνη αντιμετωπίζει τη νέα της ζωή. Ελπίζει αυτή την φορά ο κύκλος της σχέσης της με τον σύντροφό της να μην κλείσει.